Φωτογραφία στο τάγκο είναι μια πρόκληση για την Ελεονόρα και τον Ηλία. Λοιπόν, έχουμε αρκετή νικονταγκό αυτή τη εβδομάδα. Ωραία, εμένα μου αρέσει. Ελπίζω. Το έχω δει. Ξέρεις τι γίνεται, είναι εντυπωσιακό, απλά πρέπει να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα και μεγάλη πρόκληση, γιατί βλέπω τον Ηλία αδίστακτο πλέον. Σε διεκδικώ, είμαι ο άντρας. Εσύ... Εγώ θέλω να με έχεις φτύσει, γίνεται. Με το φτύσιμο. Νομίζω ότι σε κάθε γυναίκα βγαίνει καλύτερα αυτό το πράγμα μέσα από το φτύσιμο. Είναι λογικό. Αυτό θέλω, να με έχεις φτύσει και να πονάω και να με παρακαλάς και να μην σε θέλω από εγωισμό. Πρέπει να υποταχθείς. Τι λες, παιδί μου. Και υποταγή θέλει και πάθος θέλει και λάθος θέλει. Αυτό. Μην τρόμαστε, σπουδά. Όταν λοιπόν χορεύει, εκτός ότι μου δίνει τα βήματα, τα ηχοποιεί κιόλας. Εμένα κοιτά. Το άλλαξε τη φτιά. Μέσα στην ησυχία ακούς τον Ηλία που κάνει σου. Και είναι πάρα πολύ αστείος. Έχουμε άγριες διαθέσεις με το τάγκο. Μπορεί, μπορεί όχι. Τι μπορεί, πρέπει να ξέρω τι μπορεί. Θα σκοτωθούμε ή όχι. Γουστάρω, μου αρέσει να σφάζομαι. Μπορεί να με μαχαιρώσει στο τέλος, θα δούμε, δεν ξέρω. Του. Το ύφος που πρέπει να βγει είναι ύφος αργεντίνικου ταγκό. Και τον ψιλογουστάρεις και τον ψιλοδίνει και πρέπει να σφαχτείτε και πρέπει να αγαπηθείτε. Εμένα μου βγαίνει περισσότερο έτσι αυτό το πάθος που θέλει να βγει, που έχει μέσα και λίγο μίσος και λίγο ένταση και λίγο δεν ξέρω κι εγώ τι, ένα χάος. Ζαλίστηκα όμως. Είναι δύσκολο το αργεντίνικο ταγκό, τώρα δεν θα πούμε ψέματα. Κάθε εβδομάδα είναι απρόβλεπτη. Δεν ξέρουμε ποιο μπορεί να φύγει και ποιο μπορεί να μείνει. Είναι λογικό κάθε φορά που φτάνουμε στην αποχώρηση να σκέφτεσαι ότι μπορεί να έχει έρθει και η σειρά σου. Ποτέ δεν ξέρεις ποιος θα φύγει. Το τέταρτο ζευγάρι είναι η Ελεονόρα και ο Ηλίας και θα χορέψουν αργεντίνικο τάγκο. Desapareció en mí, aparecerá llovió, paró, llovió y un chico adivinó. Esas épocas, malos eran esos aires. Fue hace 25 años y vos existías sin existir todavía. Μα πόσο όμορφοι είσαστε σήμερα και οι δύο. Δηλαδή. Καλησπέρα σας. Καλώς εκεί. Το αργεντίνικο τάγκο σας πάει πάρα μα πάρα πολύ. Είναι ένας υπέροχος χώρος νομίζω, μαγικός. Πραγματικά. Και πολύ άγριες διαθέσεις. Ναι. Γιατί όμως είπες ότι έπρεπε να ξεκινήσεις. Φόξερ που δουλέψαμε τόσο καιρό για να το μάθουμε. Το τάγκο είναι πιο κοντινό. Το σύνθος είναι πιο κοντά. Τα κατάλαβες όλα αυτά, Ελεονόρα. Ναι, άμα είσαι καλό δάσκαλο. Πάντα το καταλαβαίνεις. Έσκασες, έχει λίγο ζέστη πια. Καλοκαιριά. Χαιρόμαστε πολύ. Θα πάω κατευθείαν στην Κριτική Επιτροπή και λέω να ξεκινήσω από τον κύριο Κωστάλα αυτή τη φορά. Oh. Οι γυναίκες τώρα, να ακούσω τις γυναίκες θέλω. Δεν έχουμε ανάγκη λίγο από αυτή την περιφρόνηση να μας φουντώσει. Mm-hmm. Το κα... Μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ. Κοκά,
με την ομορφιά της χορογραφίας και την εκτέλεση που κάνει η Ελεονόρα. Νομίζω ότι ήταν το ωραιότερο που έχω δει από την Ελεονόρα. Ευχαριστώ. Το πάμε. Αλλά έβλεπα στην κίνηση, στο κορμί της Ελεονόρας, όλες τις εναλλαγές της μουσικής. Σε γρήγορο, σε αργό, σε σταματήματα. Ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό. Πραγματικά συγχαρητήρια γι' αυτό, για αυτή την εμφάνιση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πόδια σας, Γιάννη, τώρα. Απίστευτο. Και ξεκάθαρο. Να πω και κάτι άλλο. Είχε πυρετό, 2 μέρες 40 πυρετό. Μπράβο στον πυρετό. Και έκανε καλό. Λέει ότι η βαθμολογία θα είναι συγκλονιστική. Βέβαια, κρατάω έτσι και μια μικρή επιφύλαξη. Γιατί ποτέ. Πραγματικά. Ευχαριστούμε. Κατάλαβε. Κάνει σήμερα. Θέλετε να δούμε βαθμολογία. Θέλω πάρα πολύ. Να πάμε.